Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να παρευρεθούμε στις εργασίες του Συμβουλίου Εμπορίου σε επίπεδο Υπουργών Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν βεβαίως οι τελευταίες εξελίξεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αλλά και λάβαμε και μια ενημέρωση από την Αρμόδια Επίτροπο για τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά έναν αριθμό εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η Ένωση αυτή τη στιγμή με τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η Κύπρος εξέφρασε ανεπιφύλακτα τη στήριξή της στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής για να διατηρήσει το πολυμερές σύστημα ελευθέρου εμπορίου και βεβαίως την ίδια στιγμή αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξυγχρονισμό του οργανισμού. Σε ό,τι αφορά βεβαίως τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για νέες εμπορικές συμφωνίες, εξεφράσαμε την στήριξή μας, αλλά ταυτόχρονα και την επιθυμία μας να δούμε κάποια από τα ιδιαίτερα συμφέροντα της Κύπρου να προωθούνται σε αυτή τη συμφωνία. Όπως για παράδειγμα το ελεύθερο εμπόριο για γαλακτοκομικά προϊόντα, φαρμακευτικά, αλλά και υπηρεσίες και πιο γενικά, πιο ειδικά τις ναυτιλιακές υπηρεσίες.